πρώτη έχουμε κάνει. Για την επίσημη εμπλοκή της φέτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Πολύ μεγάλο ταλέντο από την Νορβηγία, 23 ετών, ενδέκατο στην βαθμολογία με 12 βαθμούς έως τώρα. Έστω στο Ράλι Πορτογαλία, στο Μάκρο, στο Ράλι Αργεντινής. Ο Υπουργός Ανάπτυξης της Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κ. Κωστής Καρδινάκης, θα δώσει τη σημαία κίνησης στον άντρα. Germany, new team, new challenge, difficult start for you, but the last two rallies were very, very, very good. Yeah, you're right. It's been difficult start of the season, but the last two rallies have hit some encouragement. And hopefully we will be able to do very well. 142 rallies, 15 nights, 63 vans, and the Gary Matlantala. The Kyrgyzstan team and the Kyrgyzstan team have been in the middle of the season. You won here 4 years ago. Is it the rally that you will stay out of the group of... Πώς γίνεται. Πολλά στην εθνική δηλαδή. Δεν είναι πολλά. Εκεί που λέω πολύ φέρνει. Κοίτα δείσαι. Πολύ εδώ. Εκεί άμα κάνει.
Μάτιλα του Βαλά, ο οποίος θα ανεβεί στο βάθρο. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζει ράλι Ακρόπολης. Είναι η 8η νίκη στην καριέρα του. Έχει ανέβει ξανά στο βάθρο 2 φορές στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει. Κέρδισε 3 ειδικές διαδρομές, Γυμνό, Κεφαλάρι και Κλέλια 2, ενώ στην Κλέλια 1 μοιράστηκε τον πρώτο χρόνο με τον Νόβικο. Χειροκρότημα στον νικητή του ράλι Ακρόπολης 2013, Γιάννη Μάτιλα του Βαλά. Μετά κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή. Ήταν ο δρόμος στον οποίο έπρεπε να χαράξει τον εθνικό μας αγώνα. Ίσως για κάποιους άλλους η διαδρομή αυτή να είναι πιο μικρή. Γι' αυτό ήρθε τώρα, όμως είναι πολύ ικανοποιημένος γιατί είναι. Τα ρολόγια στους οδηγούς προσέφερε το χορηγό του αγώνα, η Σερτίνα. Θα μπορούν να είναι λοιπόν ακόμα πιο ακριβείς στην ώρα τους με δύο ρολόγια Σερτίνα και είναι η ώρα της σαμπάνιας, η ώρα των πανηγυρισμών. Για το Γιάννη Μάτιλα του Βαλά και τον Μίκη. Διαχειρός του Γιάννη Μάτιλα του Βαλά. Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, τον κύριο Ζαν Τότ, να μας τιμήσει εκτός από την παρουσία του και μεταδώσει το τρόπαιο στον νικητή. Μαζί του θα είναι και το μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, ο κύριος Βασίλης Δεσποτόπουλος.
Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Θεοδωρακάκης και ασχολούμαι με την οικογένεια της Volkswagen από το 1982. Σε όλη μου τη θητεία προσπαθούσα πάντοτε για το καλύτερο αποτέλεσμα, κάτι που με έκανε αγαπητό σε μεγάλο κύκλο πελατών. Στο κατάστημα έχω αφιερώσει περισσότερες ώρες από ό,τι στην οικογένειά μου. Ενώ θα πρέπει να σας αναφέρω ότι μου δόθηκε ευκαιρία να αλλάξω εταιρεία. Αλλά δεν δέχτηκα, επειδή Volkswagen για μένα είναι ένα πιστεύω. Σήμερα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πάνω από 15 αυτοκίνητα τη μέρα στο σέρβις, στα ηλεκτρικά, στη φανοπηγία και στη βαφή. Και ό,τι άλλο χρειαστεί για το αυτοκίνητό σας. Για να οδηγείτε με σιγουριά και ευχαρίστηση. Στην αίθουσα αναμονής, ο πελάτης θα βρει ένα φιλικό περιβάλλον για να περάσει ευχάριστα το σύντομο χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι ότου παραλάβει το όχημά του. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν δύο αυτοκίνητα εξυπηρέτηση πελατών. Στον χώρο του συνεργείου, όλα λειτουργούν εναρμονισμένα και γρήγορα, με 5 αναψωτικά, 3 μηχανικούς και ένα ηλεκτρολόγο. Σε εξειδικευμένα προβλήματα του κυβωτίου ταχυτήτων, έχουμε τη λύση για οποιαδήποτε επισκευή ή και κατασκευή. Στη φανοπία μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και την πιο δύσκολη περίπτωση με τις γνώσεις και την εμπειρία του κυρίου Τσαγκαράκη. Ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με γνήσια, aftermarket και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Το Λίδι, στο χώρο του συνεργείου μας, αποτελεί το αγωνιστικό αυτοκίνητο με το οποίο συμμετέχουμε αρκετά χρόνια στους αγώνες με πολλές διακρίσεις. Με το ίδιο αυτοκίνητο μπορούμε να διοργανώσουμε εκδηλώσεις για εσάς και τους φίλους σας, όπου μπορείτε να συμμετέχετε συνοδηγώντας δωρεάν. Τελειώνοντας την ξενάγηση στους χώρους μας, πρέπει να σας πω ότι οι τιμές είναι προσαρμοσμένες τις ανάγκες της εποχής.